Καλή σας μέρα. Σήμερα ο μήνας έχει 22 του Φλεβάρι του 2015 και είναι μέρα Κυριακή, μία μέρα πριν την καθαρά Δευτέρα. Και βρισκόμαστε στο λεγόμενο απολυθωμένο δάσος του Αγίου Νικολάου Βιών Λακωνίας. Εδώ πριν 3,5 εκατομμύρια χρόνια οι φίγγες που υπήρχαν απολυθώθηκαν. Λίγο πιο πέρα από πίσω από εδώ υπάρχει το διάσημο σπήλαιο της Καστανιάς που είχαμε πάει πριν μερικά χρόνια. Είναι φασαρία και δεν τα ξαναπάμε. Αλλά εδώ αργότερα θα σας δείξουμε μερικά φαινόμενα που βλέπετε εδώ, διάφορα παράξενα απολυθώματα όταν αποτραβήθηκε η θάλασσα πριν εκατομμύρια χρόνια και που έχουν μείνει φυσικά πάνω στα βράχια. Παραπάνω βρισκόμαστε γύρω στα 15 χιλιόμετρα από την Νεάπολη, Λακωνίας, και αργότερα θα σας δείξουμε και κορμούς και απομεινάρια φοινίκων που έχουν απολυθωθεί. Οι γεωλόγοι θα μπορούσαν να εξηγήσουν, αλλά εγώ όχι μάλλον, πώς πετρώθη αυτό το λεγόμενο απολυθωμένο δάσος ή απολυθωμένο φοινικό δάσος του Αγίου Νικολάου Βιών Λακωνίας. Αυτά που βλέπετε ήταν κάποτε κορμί φοινίκων. Είναι ένα είδος που είναι μοναδικό. Γεια. Σαν τερτύπια που κάνει η φύση. Εδώ πιστεύουμε είμαστε στο καθεαυτό μέρος, κεντρικό σημείο του απολυθωμένου φοινικού δάσους. Γεια σου Νίκ. Ανακαλύφθηκε λένε το 2006 και κατευθείαν κάποιο πανεπιστήμιο εκμεταλλεύτηκε, δεν έχει αντίτιμο ούτε φύλακα, είναι ελεύθερη είσαι εδώ πέρα, μπορείτε να έρθείτε και να δείτε κάτι που δεν το έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο στη Λέσβο λένε. Και όντως είναι έτσι. Σακρή. Σικρή ποντέιτ. Απολυθώματα λοιπόν 3,5 εκατομμύριων χρόνων. Όπου το ασβέστιο λένε, μετά όπως ήρθε και η θάλασσα πέτρωσε. Στην επί αυτού η κορμή των φοινίκων, όταν αποχώρησε η θάλασσα, διάφορες χημικές ανομαλίες
Πέτρος. Αρτείτε, είναι κάτι μοναδικό. Θα σας αρέσει. Πάρτε εδώ πέρα, προσέχετε που πατάτε. Παρακαλώ. Επικίνδυνα, παιδιά. Συστάδα φοινίκων που έχει πετρώσει. Ναύι Νικόλαο, Λακωνίας, 8 χιλιόμετρα από την Νεάπολη. Απέναντι είναι η διάσημη Ελαφώνησος. Γεια σας, παραλία του Αγίου Νικολάου όπως λέτε. Να έρθει, ταξίδι το κόπο. Γεια σας, φιλιά. Γεια σας.